Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα κατασποιλέργιαστο συναισυμπόσιο για το Star Wars. Ασποιλέργιαστο ή σποιλεργιασμένο. Κατά σποιλέρια Κατά Όπου τρώμε, πίνουμε και σποιλάρουμε ταινίε. Σήμερα σποιλάρουμε την ταινία Star Wars. επεισόδιο 9. Skywalker η Σε σκηνοθεσία J.J. Abrams με του Κάρι Φίσερ, Μαρκ Χάμιλ, Άντωνι Ντάνιελ, Billy D. Williams, Χάρισον Φόρντ και Ian McDiarmid. Ο αυτοκράτορα Πάλπατιν αναστήθηκε εκ νεκρών και απειλεί το γαλαξία με μια καταμέτωπον επίθεση που θα αναστήσει και την αυτοκρατορία του. Ο νέο ηγέτη του πρώτου τάγματο, ο Κάι Λορέν, αποφασίζει να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή πριν είναι πολύ αργά. Την ίδια στιγμή. Η Ρέι διακόπτει την εκπαίδευσή τη για να ακολουθήσει στοιχεία που έχει αφήσει ο Λουκ τα οποία θα οδηγήσουν την αντίσταση στην τοποθεσία του Πάλπατιν. Φοβόμουνα ότι η ιστορία τη sequel trilogy θα είναι η τηλεγόνια, το αναθεωρητικό sequel που δεν ζήτησε κανεί και υπάρχει μόνο και μόνο για να σου χαλάσει τη γεύση που σου άφησε το αυθεντικό έργο που ερωτεύτηκε. Α, νόμιζε ότι υπάρχει happy end στο τέλο τη Οδύσσια. Όχι. Υπάρχει το αναθεωρητικό sequel που θα πει ότι η προφητεία σήμαινε ότι όλα θα πάνε στραβά γιατί πρέπει να χαλάσουμε ό,τι αγαπά. Αλλά εν τέλει η sequel trilogy δεν είναι μία τηλεγόνια για μένα και ο λόγος που δεν είναι μία τηλεγόνια είναι το The Rise of Skywalker. Όχι απλά δεν πήρα μία τηλεγωνία, πήρα μία στην ψύχρα κινηματογραφική μεταφορά του Dark Empire, ενός από τα αγαπημένα μου κόμικ του Star Wars, και μία ταινία γεμάτη με όλες τις θεματικές που αγαπάω στο Star Wars. Όχι απλά δεν απογοητεύτηκα, πραγματικά δεν περίμενα πόσο θα με ικανοποιήσει αυτό που έλαβα. Και ναι, επιπλέον πήρα και άλλες δύο ταινίες, οκ, okay, μπορώ να το παραβλέψω αυτό. Και... Ακριβώς επειδή ε, περίμενα μπαίνοντα στην ταινία ότι θα λάβω μία τηλεγώνια, ένα απογοητευτικό πράγμα ω σύνολο, είναι που με εξέπληξε ακόμα περισσότερο. Έχοντα κυλιστεί στη γουρνόλα σπί των spoiler, νόμιζα ότι θα ψιλογουστάρω την ταινία, δηλαδή με θετικό πρόσημο θα βλέπω την ταινία, μέχρι το σημείο που η Ray νικάει τον Πάλπατιν και εκεί θα ξενερώσω. Αλλά μέχρι και εκεί με κέρδισε η ταινία που πραγματικά δεν το περίμενα. Γιατί ακυρώνει την γραμμική φύση της ιστορίας και την κάνει κυκλική, όπως πρέπει να είναι η ιστορία στη μυθολογία. Στη μυθολογία τα πράγματα πηγαίνουν σε κύκλους, δεν πηγαίνουν γραμμικά, δεν υπάρχει το τέλος του χρόνου. Οπότε ναι, ο Άννακιν ήταν ο εκλεκτός, αλλά το ότι ο εκλεκτός επανέφερε την ισορροπία δεν σημαίνει ότι τελείωσε η έννοια του χρόνου και από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι flat και ίδια για πάντα. Κάθε γενιά θα πρέπει να έρχεται αντιμέτωπη με την ανισορροπία και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο εκλεκτός θα πρέπει να αφήσει απογόνους στο πόδι του, ώστε κάθε γενιά να είναι εκεί και να πρέπει να αντιμετωπίζουν την ανισορροπία. Η ταινία προσωποποιεί ξεκάθαρα την ανισορροπία με τον Πάλπατιν, το οποίο δεν θα τολμήσω να πω ότι δεν είναι κανονικότατα dream come true για μένα, Καταλαβαίνω πώ μπορεί κάποιο να ξενερώσει με τη συγκεκριμένη ιδέα με την έννοια του ότι Α είναι επανάληψη. Οκ, okay, αυτά τα πράγματα είναι προσωπική πρόσληψη. Πάντοτε είχα στο μυαλό μου, βλέποντα το Star Wars, ότι αυτό ισχύει και ο JJ απλά εκπλήρωσε το fan theory το δικό μου επί οθόνη. Δεν θα πω ότι αυτό είναι κάτι που θα ισχύει για όλου. Ίσχυσε για μένα και το λάτρεψα. Αν ζούσα στο σύμπαν του Star Wars, είναι ξεκάθαρο ότι θα ήμουνα ένας από αυτού που είναι στην αρένα και ψέλνουν για τον Μπάλπαντιν. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι θα ήμουν ένα από αυτού. Οπότε ο καθένα μπαίνει μέσα στην ταινία με τι δικέ του προκαταλήψει και δεν μπορώ να πω ότι ε, ό,τι ίσχυσε για μένα θα ισχύσει και για όλου. Μπαίνει ο διαφορετικό άνθρωπο που είσαι και λαμβάνει τα πράγματα με το δικό σου τρόπο. Κοίτα, είναι να το πάνε έτσι στο αναπόφευκτο επεισόδιο 12 να τον ξαναφέρουν για να τον γαμίσει ο επόμενο εκλεκτό και στο επεισόδιο 15 και τέλο πάντων να γίνει η τσουλίτσα του κάθε εκλεκτού κάθε φορά. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου το βαθύ με την ταινία, έχω άλλα πολύ πιο σημαντικά που δεν περίμενα να έχω. Στο επεισόδιο 8, καλό ή κακό, πέθανε ο Σνόγκ, Για μένα πάρα πολύ καλό, διότι ήταν μια κακή αντιγραφή του αυτοκράτορα. Πέθανε για μένα ώστε ο επόμενο να έχει την ελευθερία να φέρει όποιον, όποια σύγκρουση θέλει. Να, να, να ανοίξει ο γαλαξία προ οποιαδήποτε κατεύθυνση. Άμα ήταν να υπήρχε σχέδιο για τον Σνόουκ να πεθάνει έτσι σαν σκυλίτσα, όπω πέθανε ο Πάλπατη σε αυτήν την ταινία σαν σκυλίτσα. Γιατί να μην πεθάνει ο Σνόουκ σαν την απόλυτη σκυλίτσα που του άξιζε να είναι. Θέλω να πω, ο Πάλπατη άξιζε καλύτερες μεταχείριση. Και όχι. Η επανάληψη δεν είναι ότι ήρθε ο Πάλπατιν. Η επανάληψη είναι ότι ήρθε ο Πάλπατιν και έκανε ακριβώ τα ίδια πράγματα. Δηλαδή τίποτα μέχρι να πεθάνει. Καθόταν, γέλαγε, ήταν ο McDermid μέχρι να πεθάνει. Αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα. Μπορεί το Force Awakens να έστησε τη λεγόνια. Βασικά έστησε τη λεγόνια. Το Last Jedi, κατά τη γνώμη μου, έστησε Οδύσσια νούμερο 2. Το Rise of Skywalker, λε ότι έστησε Οδύσσια νούμερο 2, αλλά πολύ καλύτερα το Last Jedi. Οκ. Okay. Το πρόβλημά μου, όμως, είναι ότι αυτά είναι κριτήρια τα οποία δεν με αφορούν για να απολαύσω μια ταινία. Είναι ότι είτε πάρω τηλεγόνοια, είτε πάρω Οδύσσια νούμερο 2, ή νούμερο 3, με ενδιαφέρει να γίνει σωστά. Και για μένα δεν έγινε καθόλου σωστά και καθόλου σεβάζουμε και προ τον πάλι. Η ταινία αφορά τη διαδοχή και αυτό επειδή το Star Wars γενικότερα είναι σάγκα. Σάγκα, δηλαδή οικογενειακή ιστορία. Αφορά τι γενιέ που περνάνε και τα ηρωικά συμβάντα σε κάθε γενιά. Αναπόφευκτα θα έπρεπε να αφορά την οικογένεια και μ' άρεσε πάρα πολύ που το πήγε τόσο κυριολεκτικά στην διαδοχή. Η Ρέι είναι η εγγονή του Πάλπατιν, το λατρεύω αυτό φυσικά, διότι ξαφνικά κάνει την ιστορία της Ρέι κυριολεκτικά μια ιστορία διαδοχής, παίρνει την όλη σαπουνόπερα που είχαν οι Skywalker και τη φέρνει τούμπα, τη δίνει στους Πάλπατιν. Το λατρεύω αυτό, διότι ξαφνικά κλείνει η ιστορία των Skywalker με έναν καθρέφτη στον οποίο τα πράγματα είναι απλά ανάποδα, αλλά ίδια όπως πρέπει. It's like poetry, it rhymes και όλα αυτά τα γνωστά που λέει ο Λούκας είναι ακριβώς σωστό αυτό που έγινε στη συγκεκριμένη ιστορία. Ο Πάλπατιν προσφέρει στην Ρέι το θρόνο, τον αρνείται και επιλέγει τη φάρμα των Λάρζ. Είναι χαμένη η ευκαιρία το ότι δεν ενώθηκε η Διάδα έτσι ώστε να φάει τον Πάλπατιν. Δεν θα ήταν τέλειο το γιν και το γιάν, το φως και το σκοτάδι, το αρσενικό και το θηλυκό να ενωθεί και ίσως να γίνει και τριάδα ώστε να αναστήσουν τον Άννακιν και μετά μπαίνουμε σε πολύ fanboy καταστάσεις. Ναι, θα ήταν εξαιρετικό, μπορείς να πεις την ιστορία. Και έτσι μπορεί να είναι χαμένη ευκαιρία, αλλά έτσι που το πήγανε μου άρεσε. Μου άρεσε διότι το πήγανε οικογενειακά. Έγινε μια ενδοοικογενειακή διαμάχη των Πάλπατιν στην τελική και ο μόνος τρόπος να λυθεί η όλη, το όλο πρόβλημα ήταν ο ένας να γίνει όλη η Σιδ και η άλλη να γίνει όλοι η Τζεντάι. Και ο μόνος τρόπος να ιτηθεί ο Πάλπατιν ήταν να πάρει την δική του δύναμη που έχουμε δει ούτως ή άλλως ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να τον νικήσεις και να την στρέψεις εναντίον του, αυτή τη φορά όμως με όλη την υποστήριξη των Τζεντάι από πίσω που δεν το είχε ο Γιόντα όταν προσπάθησε να τον νικήσει. Ναι, μπορεί να είναι χαμένη ευκαιρία, αλλά δουλεύει και αυτό που κάνανε και μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ ωραία αυτά που λες. Αλλά δεν είναι το τι, είναι το πώ. Κάποιο είχε πει σε ένα βίντεο, όχι μόνο κάποιο, κάποιοι σε κάποια βίντεο μα ε, για τα prequel, ότι πολύ ωραία τα λέτε ρε παιδιά, αλλά εγώ δεν τα όλα αυτά. Έτσι νιώθω και εγώ για όλα αυτά που λε. Νιώθω ότι όλα αυτά είναι υποσημειώσει, είναι απλό exposition, είναι προσθήκε τελευταία στιγμή, είναι σαν ένα powerpoint με και τώρα γίνεται αυτό και τώρα λέγεται αυτό και τώρα δίνεται αυτή η πληροφορία. Δεν ένιωσα το βάθο που θα έπρεπε να νιώσω για αυτά τα μεγαλειώδη πράγματα που λε. Γιατί οι ιδέε είναι εξαιρετικέ, αυτά που λέει. Ε, με πιάνω και εμένα και έτσι να σα πω την αλήθεια. Χαίρομαι που ήρθαν έτσι τα πράγματα στο χαρτί. Όταν πετά τον μπαλάκι στον, συγγραφε... Στον συνσεναριογράφο σου και λέτε: «Οκ, okay, πάμε. Προφανώ είναι ενδοοικογενειακή υπόθεση. Και πολύ σωστά, πολύ ωραία κάναν τη Ρέι Πάλπατιν. Πολύ σωστά. Στα αρχίδια μου την είναι σωστό. Με ενδιαφέρει να μου δουλεύει. Μου δουλεύει η ιδέα λοιπόν. Η Ρέι είναι μια Πάλπατιν. Έχει την αντιστροφή. Υπάρχει ένα ακόμα Πάλπατιν. Ένα ακόμα Σκαϊγόκερο. Σκαϊγόκερο αυτή τη φορά είναι σκοτεινό. Και ο Πάλπατιν, η Πάλπατιν είναι φωτεινή. Είναι σίγουρο επίση ότι η Ρέι δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεπεράσει τον πειρασμό. Να μην παραμείνει στο φω. Οπότε δεν είχα ποτέ αγωνία για αυτό. Αγωνία είχα για να πάρω κάτι διαφορετικό και μου το δώσανε αλλά απλά μου το είπανε. Λέει λοιπόν ο Palpatine με μία τάκα από το πουθενά ότι έχω όλους τους Sith μέσα μου και λέει και η Rey άκουσα κάτι φωνές και τώρα έχω όλους τους Jedi μέσα μου. Υπέροχη ιδέα. Μ' αρέσει αυτή η αναγωγή, ο καθένα να γίνει δοχείο και μάλιστα Ενδοοικογενειακό ο καθένα να γίνει δοχείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή το ότι δεν ήταν ένα Skywalker και ένα την πάλι. Πολύ ωραίο twist, αλλά είναι μια απλή πληροφορία. Τι πρέπει να κάνω εγώ με αυτή την πληροφορία. Πρέπει να νιώσω κάτι. Όταν ο πάλπατιν έλεγε στο επεισόδιο 3 ότι είμαι η γερουσία, που είναι μια παρόμοια ατάκα κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ πιο λειτουργική ατάκα διότι τρει ταινίε έβλεπε να παίζει βιολάκι τη γερουσία. Όταν λέει ότι είμαι ολυσσίθ. Και όταν ο Λουξ στο επεισόδιο 6 ηρωοποιεί τον πατέρα του, ο πατέρα είναι ο Βέιντερ. Υπάρχει ασύλληπτη βαρύτητα στην ατάκα που λέει. Όταν η Ρέι ηρωοποιεί τον πατέρα τη από το πουθενά στο επεισόδιο 9, είδαμε τον πατέρα τη ήταν ο κακό από το Outlook King. Τον είδαμε για δύο δευτερόλεπτα σε κουνημένη κάμερα, σε flashback. Θέλω να πω, πρέπει να νιώσω εγώ κάποιο θρίαμβο για αυτό το, το, πράγμα που πέτυχε η Ρέι. Αν είχαν δείξει του χαρακτήρε αυτού δύο λεπτά πριν να παίρνουν μανιτάρια και να πετάνε αυτέ τι παπαριέ, θα το είχα δεχτεί πλήρω και θα γούσταρα την ταινία και θα ήταν και αγαπημένη μου τη τριλογία. Αλλά τώρα πρέπει να το κερδίσεις αυτό που λε: πρέπει να μου το δείξει, πρέπει να το αναπτύξει. Όχι με μια πληροφορία ξεμπερδέψαμε με ολόκληρη θεματική που μόλι εισάγαμε 5 λεπτά πριν. Θα ήθελα η ταινία να έχει περισσότερο πάλπα την. εννοείται. Αλλά αν ε, ήταν στο χέρι μου, η ταινία δεν θα είχε Πάλπατιν. Η ταινία θα ήταν ένα zoom in προ το πρόσωπο του Πάλπατιν, το οποίο θα κρατούσε περίπου 8 ώρε. Θα ήταν κάτι σαν Μπέλα αλλά με κοντινό στο πρόσωπο του Μακνίρμιντ ω Πάλπατιν. Και θα μίλαγε ο Πάλπατιν. Και θα άκουγα. Αυτό, ατάκε του Πάλπατιν. Επί 8 ώρε. Ωραία ταινία. Οπότε δεν είμαι αυτό ο οποίο θα έπρεπε να έχει την εξουσία να αποφασίσει πόσο Πάλπατιν πρέπει να έχει μέσα μια ταινία. Θα έπρεπε. Ναι, οκ. Okay. Μου έλειψε ο Πάλπατιν στην ταινία. Θα ήθελα περισσότερο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μου μείωσε το πόσο λίγο Πάλπατιν έχει εν τέλει η ταινία, την απόλαυση. Διότι με κράτησαν οι θεματικέ και με κράτησε η παρουσία του Πάλπατιν που ήταν πίσω από κάθε σκηνή και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπο τέλο πάντων που αποφάσισε να πει τη συγκεκριμένη ιστορία. Οπότε δεν βγήκα λέγοντα ότι Α, τι κρίμα που δεν είχαμε αρκετό Πάλπατιν. Προφανώ θα ήθελα περισσότερο Πάλπατιν, αλλά με η ιστορία, οπότε. Δεν εμένω σε αυτό. Και στον Πάλπατιν που είχε η ταινία είναι ο Μακδιέρμιντ. Οπότε κάθε καρέ ήταν φτιαγμένο όχι από πίξελ αλλά από οργασμού. Οπότε και πάλι θα είμαι άδικο να παραπονιέμαι διότι έστω και αυτό το λίγο ήταν ο Μακδιέρμιντ ω Πάλπατιν. Ζήτω ο Πάλπατιν, ζήτω ο Μακδιέρμιντ. Διαβάζω παντού ότι δεν εξηγείται η επιστροφή του Πάλπατιν. Εδώ θα πρέπει να υπερασπιστώ την ταινία και να πω ότι εξηγείται η επιστροφή του Πάλπατιν. Dark MPIR 2 Πλάσα ρε το αγόρι μου. Mm. Στην κεντρική κάμερα. Πολύ ωραία. Εξηγείται η επιστροφή του Πάλπατιν. Ε, είναι χαμένη μέσα σε πάρα πολλέ, πολλέ ατάκε, αλλά υπάρχει. Είναι. Ναι. Dark Empire 2. Dark Empire 2, ναι. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιώνει αυτό το κόμικ, ούτε το Dark Empire 1 η ταινία. Αλλά anyway. Ο Πάλπατιν λοιπόν είναι ένα πτώμα που μέσα του είναι όλοι οι Sith. Είναι δαιμονισμένος από όλους τους Sith και μέσα από τους Sith είναι και ο Darth Οπότε δεν είναι ακριβώς η, η συνειδητότητα του Palpatine. Είναι και κάτι χιλιάδες, κάτι μιλιούνια μέσα του. Οπότε σωστά αυτό το παρουσιαστικό ήταν σαν ένας σαν ένα σε μια πτωμαίνη ρε παιδί μου, η οποία κινούνταν. Δεν ήταν ακριβώ ο Πάλπατ. εδώ θα υπερασπιστώ την ταινία σε αυτό το σημείο και θα πω ότι αν δεν έπαιζε ο Μακντίρμιντ ακριβώ τον Πάλπατ, δικαιολογείται από αυτό το πράγμα ότι είχε πολλέ ψυχέ μέσα του. Και όλο αυτό το που ήταν ουσιαστικά ο Μακντίρμιντ ολίγη κοιμωλή απάνω του, δεν είχε το make-up το βαρύ. Μπορεί να το ρίξει και εκεί πέρα, υπονοείται ότι είναι και κλόνο, ότι δεν ήταν το σώμα Υπονοείται ξεκάθαρα ότι είναι κλωνοποιημένο σώμα. Αυτό ε, έχει κλόνου του και εκεί πέρα. Οκ, okay. αυτό. Το πρόβλημά μου τέλο πάντων είναι ότι στο διατάφτα μπορεί να τον βάλει σε μια αρένα, σε μια αίθουσα του θρόνου σε μια χέστρα, δεν αλλάζει το γεγονό ότι κάθεται σε ένα σημείο, λέει μαλακίε και το λέω μαλακίε ενώ πολύ ενδιαφέρουσε θεματικέ και πεθαίνει. Ό,τι και αν κάνει, όπω και αν το δει, στο τέλο καταλήγει στο ότι η λειτουργία του δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια παραλλαγή τη λειτουργία του στο επεισόδιο 6, χωρί την παραμικρή διαφορά ούτε και στην ουσία το ότι η κόρη του είναι, η εγγονή του είναι η Ray. Γιατί, οκ, okay, δεν χρησιμοποιείται σούπερ αυτό, μόνο για να μπει ένα πολύ γρήγορο πειρασμό στην Ρέι. Και αυτό διότι η πρώτη, μάλλον η δεύτερη σκηνή τη συγκεκριμένη ταινία, έπρεπε να είναι από τι τελευταίε σκηνέ του επεισοδίου 7. Θα γάμαγε τόσο πολύ η sequel trilogy. Το πρόβλημά μου είναι ότι το σχέδιό του δεν είναι ότι δεν βγάζει νόημα. Υπάρχει μια σαφή στροφή σε αυτό που σχεδιάζει. Στην αρχή λέει ότι θυσίασέ με α πούμε σε μια σκηνή που δυστυχώ δεν μου θυμίζει τελετή. Ήταν λίγο στέκομαι και μιλάω, αλλά οκ. Okay. Και μετά, αφού βλέπει ότι η Ρέι ξεπερνάει τον πειρασμό τη υπόθεση, λέει: Ωραία, τώρα θα σα σκοτώσω, αλλά δεν ξέρω τον τρόπο. Κάνει αυτό, γιατί μάλλον ο Πάλπα την έχει συνηθίσει, είναι αγγελμένο να κάνει αυτό, και ανακαλύπτει ότι μπορεί να πάρει το Life Force. Το χειρότερο από όλα είναι ότι ανακαλύπτει εκείνη τη στιγμή ότι, θα πάρει, ότι μπορεί να πάρει το Life Force. Δεν είναι τίποτα σχεδιασμένο. Όλα γράφονται στο πόδι, όλα δίνονται στη στιγμή και ε, ε, ξέρεις, συστήνεται lore μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο με μισή ατάκα. Όλοι στην ταινία. Είναι σε φάση. μέχρι και ο Πόου, μέχρι και η τελευταία πικραμένη συντενή είναι: Α, γυρίσω πάλπατιν, πάλπατιν, πάλπατιν. Όλη η κουτσή Μαρία λέει ναι, πάλπατιν, έπρεπε να το σταματήσουμε. Αυτό, εμένα μου έπαιρνε και την ένταση τη παρουσία του πάλπατιν. Δεν ήταν η αέρατη απειλή ή ο μαριονετίστα. Ήταν ένα τύπο που λένε: Α, ήρθε, πάμε να τον φάμε. Ήταν μικρή η παρουσία του, ήταν μικρή η κλίμακα τη απειλή του. Ήταν μικρά όλα με τον πάλπατιν και αυτό με χάλασε. Καλό ο πάλπατιν, αλλά καλό ο καλό πάλπατιν. Καλό ο μακντίερμιντ, αλλά να μην το έναν για μένα τυποτένιο Πάλπατιν. Διότι αν πει ότι Πάλπατιν και λέω και ευχαριστώ, είναι ακριβώ εκεί που ποντάρει η Disney για να πει δώ το και θα έρθουν. Δεν αρκεί όμω αυτό. Πρέπει να είναι και να μου δουλέψει εμένα. Να είναι καλό σημαίνει να μου δουλέψει εμένα. Και ο Πάλπατιν σε αυτή την ταινία δεν μου δούλεψε καθόλου. Μακάρι, όπω είπα πριν, να ήταν ο Σνόκ. Ο Adam Driver λάμπει κάνοντα λίγα πράγματα. Διότι, όπω είπα και στο προηγούμενο βίντεο, υπάρχει περίπτωση να απογοητευτείτε από τον Κάιλο διότι δεν χρησιμοποιείται όσο μπορεί να περίμενε κάποιο. Εμένα με ικανοποίησε πλήρω ο Κάιλο στην ταινία και με ικανοποίησε πλήρω και ο τρόπο που τον είδε ο JJ στη συγκεκριμένη ταινία. Διότι τον βλέπει ω έναν Βέιντερ, ο οποίο δεν μπορεί να κρύψει τα συναισθήματά του. Έναν πιο ανώριμο Βέιντερ, μάλιστα, ο οποίο δεν μπορεί να κρύψει τα συναισθήματά του. Γι' αυτό ακριβώ ξαναφτιάχνει τη μάσκα. Διότι υπάρχουν στιγμέ όπου δεν μπορεί να κρύψει ο τύπο ότι είναι έτοιμο να τον πιάσουν τα κλάματα. Αλλά πρέπει να παρουσιαστεί ω ο αρχηγό του πρώτου τάγματο. Οπότε ξαναφοράει τη μάσκα, διότι δεν αντέχει να είναι ο εαυτό του, αλλά η μάσκα είναι ραγισμένη και εν τέλει ο Κάιλο σπάει. Μ, περίμενα να με απογοητεύσει το ταξίδι του Κάιλο στην ταινία και ναι, έχω για το πώ κατέληξε ο Κάιλο, έχω κάποιε ενστάσει. Θα μπορούσε να πάει και αλλιώ, αλλά η εκτέλεση και αυτό που είδα με κέρδισε απολύτω και τον χάρηκα πάρα πολύ τον Κάιλο και το ταξίδι του προ την εξηλέωση εδώ πέρα, δηλαδή τον έχει κυριολεκτικά να πλακώνεται στο ξύλο με την κουλ cool ημου παρέα του έτσι ώστε να πάει να σώσει τη γυναίκα που ερωτεύτηκε. Είναι βγαλμένο από το Jung, είναι τόσο μυθολογικό. Uh, the teachings of Carl G. Jung. Είναι τόσο κυριολεκτικό, το λατρεύω. Τι Ιούγκ βρε αγόρι μου, αυτό είναι ο γαρδέλι στα τσακάλια. Of men getting in touch with their so soft, softer side. The gentle side. Για όσου είδατε το spoiler video που βγάλαμε, το τελευταίο ήθη και Γιάννα ε, για το Rise of Skywalker πριν το δούμε, φοβόμουν ότι ο θάνατο του θα μου χαλάσει όχι απλά την ταινία αλλά και όλη την τριλογία. Απογοητεύτηκα από το πώ το χειρίστηκαν. Ξεκάθαρα απογοητεύτηκα. Δεν ήθελα να επιβιώσει ο Μπεν επειδή είναι ένα Skywalker, ήθελα να επιβιώσει ο Μπεν γιατί είναι ο μόνο χαρακτήρα που θα ήθελα να δώσει ένα πιθανό επεισόδιο 10. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι τελειώνουμε στο 9, ειδικά μετά από αυτό το 9. Ο λόγο που δεν με χάλασε τελικά τόσο πολύ. Είναι διπλός. Πρώτον, και λιγότερο σημαντικό. Δεν ήθελα αυτή την κατάληξη. Αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Δεν μπορώ να το προσάψω στην ταινία. Θα ήταν άδικο 100% προ την ταινία. Δεύτερον, δεν με ενόχλησε τόσο γιατί με ενόχλησαν τόσο πολύ όλα τα υπόλοιπα στην ταινία. Που αυτό μπορώ να το συγχωρέσω. Και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Του ξαναφοράνε τη μάσκα. Αυτό για μένα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα μετά το επεισόδιο 8. Έχω κάποιε απόψει σχετικά με τη σχέση του επεισόδιου 9 και του 8, αλλά αυτό είναι μια από τι περιπτώσει που θεωρώ ότι ο JJ παίρνει πίσω όσα κατάφερε ο, ο Ben στο επεισόδιο 8, διότι είχε ξεπεράσει τον Vader. Και όντω εδώ, πολύ σωστά λε, ότι ο JJ τον κάνει έναν Vader ίσω πιο σκληρό, ίσω πιο έτοιμο να σπάσει, ίσω πιο ανώριμο. Όπω σε άκουγα να το περιγράφει τώρα βασικά, σκεφ... νομίζω ότι είμαστε στο 2015 και το περιγράφει τον Κάιλο το επεισόδιο 7. Δεν ήθελα να ξανακούσω αυτά τα πράγματα που πολύ σωστά τα περιγράφει ο Σύφης. Όταν φοράει τη μάσκα, Βαριέμαι τον Άνταμ ε, Adam Driver. Τον Adam Driver. Τον Ben Solo, τον Guy τέλο πάντων. Διότι πετάει κάτι μαλακή στη ότι θέλω να σε πιέσω, να βγάλει το σκοτάδι μέσα σου. Διότι έχω δικού μου σκοπού για τον αυτοκράτορα και για σένα και αού αού. Και απλά βαριέμαι. Εμεί σε φάση κλικ. Είναι τα ίδια πράγματα που άγαγα στο επεισόδιο 7. Generic, βεντερίστικα πράγματα. Θα συμφωνούσε επίση με όλη σου την τριμηνία πάνω στο κράνο. Άμα απλά τη στιγμή που αποκαλύπτει τη Ρέι ότι ξέρει ή είσαι εγγονή του Πάλπατη, δεν έβγαζε το κράνο και καλά το έβγαλε το κράνο. Πολύ σωστά το έβγαλε το κράνο για να τονίσει αυτή την αποκάλυψη. Και απευθεία κόλμπαξ στο επεισόδιο 8. Και, από, και πολύ, 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 πολύ σωστά. Ότι έλα τώρα, έλα. Ωραία, τη ξαναδίνει το χεράκι και όλα αυτά και το αναφέρει και το επεισόδιο 8 πιο πριν. Απλώ δεν ξαναβλέπουμε τη μάσκα ποτέ. Να σπαγε η μάσκα με κάποιο σημαντικό τρόπο όπω το 8 να πούνε. του βγαζε τη μάσκα η Ray και να φρίκαρε να πούνε. Αλλά η μάσκα τελικά δεν σήμαινε τίποτα. Την έβαλε ο JJ επειδή ήθελε ο JJ να επαναφέρει τον Βεντερίσκο. Διαπιστώνω γενικότερα ότι η μόνη ταινία που ασχολείται πραγματικά με του Skywalker είναι το επεισόδιο 8. Γιατί έχει τον Λουκ και έχει τον Μπεν που είναι στο επίκεντρο. Γιατί στο 7 ήταν ένα ξεκάθαρο δεύτερο ρόλο με λίγε γκρίζε γραμμέ και αν δεν τον εξέλισαν θα τράβαγε λίγο η ιστορία και θα, θα πάλιωνε πολύ γρήγορα. Και ένιωσα ακριβώ η επιστροφή αυτού του Κάιλο στο 9 ότι έκανε το πράγμα λίγο να, να μοιάζει κάτι γνώριμο με την κακή έννοια. Παρ' όλα αυτά, παρόλα αυτά, ο Adam Driver είναι εξαιρετικό στην ταινία γιατί ο Adam Driver είναι εξαιρετικό τελεία. Πλέον έχει την εμπειρία του επεισοδίου 8 και έχει, μια, έχει δύο ταινίε για να ενημερώνουν το χαρακτήρα του και μπόρεσε να κάνει αυτό που του ζήτησε ο JJ, αλλά ενημερωμένο από την εμπειρία του με τη δουλειά του με τον Τζόνσον και στο επεισόδιο 8. Τα κομμάτια του επεισόδιου 9 που δεν μου δουλεύουν κουβαλιούνται ακριβώ επειδή έχει κάνει τόσο γερή δουλειά πάνω στο χαρακτήρα του το επεισόδιο 8. Υπάρχουν δύο λόγοι για του οποίου σκότωσαν τον Κάιλο στη συγκεκριμένη ταινία. Ο ένα είναι επειδή είναι κότε και ο άλλο είναι επειδή έχουν δίκιο. Ο ένα επειδή είναι κυριολεκτικά φασίστα και δεν είχαν την τόλμη συμφωνώ. να το αντιμετωπίσουν. Ότι ναι, είναι φασίστα. Α δούμε πώ θα αντιμετωπίσει την εξηλαίωσή του. Και ο άλλο είναι ότι προσπάθησαν να κάνουν τη συνέχεια τη ιστορία με την Πάντμε και τον Άννακιν. Στο οποίο συμφωνώ απολύτω και μου άρεσε. Σύμφωνοι. Απλώ το μόνο μου πρόβλημα. Ε, κοίτα, ξαναλέω. Καταλαβαίνω γιατί να φάει τον Κάιλο. Δεν θα προσάψω ποτέ στην ταινία. Είναι δικό μου θέλω 100% γιατί γουστάρω μπέγγι και τον θέλω πρωταγωνιστή. Ή σε σπίνοφ, ή Disney+. Δεν με νοιάζει. Είναι εγωιστικό όσο δεν πάει. Απλώ. Θα ήθελα, αν το πηγαίνανε ιστορία πάντα με Anakin και θα αναφερόμουν σε αυτό αργότερα, αλλά μια και το έπεσα, το αναφέρω εδώ. Βγάλε ένα ακρο δεστάρ νούμερο 2. Αγκάλιασε το ρέιλο. Αγκάλιασε το. Αγκάλιασε τη διάδα. Ξέρει κάτι, όχι την ρωστική ιστορία, το, το shipping ρέιλο. Αγκάλιασε τη διάδα. Βγάλε ένα θέμα για τη διάδα. Αυτό ένιωσε ότι ήταν μια τεράστια χαμένη θεματική ευκαιρία, γιατί αν δούλευε παραπάνω τη διάδα ο JJ και ο Τέριο, νιώθω ότι θα ήμουν και πιο εντάξει με τα θέλω και τα γραπώματα που θέλει να κάνει ο Πάλπατη. Η σκηνή με τον Κάιλο και τον Χάν είναι μια σκηνάρα και τη Λάτρεψα, είναι απόδειξη τη μαγεία του κινηματογράφου για μένα. Οκ, okay, κάποιο μπορεί να πει άνετα ότι είναι φτηνή και ότι έχει φτηνό συναισθηματισμό, αλλά δεν μπορώ να μπω στη συγκεκριμένη λογική, διότι η σκηνή δουλεύει και αυτή είναι η ουσία του κινηματογράφου για μένα. Μιλάμε για το Star Wars, όπου ο Λούκα πήρε σκηνέ από τον θρίαμβο τη Θελήσεω τη Ρίφενσταλ και απέδειξε γιατί η μαγεία του κινηματογράφου δουλεύει. Οκ, okay, αν μπω σε αυτή τη λογική και η Μέριλιν δεν είναι σεξι. Είναι πολύ προφανώ σεξι. Πολύ έντονα, υπερβολικά και αδιάκριτα σεξι. Όχι, είναι σεξι και δουλεύει. Εδώ πέρα η σκηνή είναι τέλεια, είναι σκηνάρα και δουλεύει και δεν θα μπω στη λογική του ποιο είναι πληβίο και ποιο είναι πατρίκιο και καταλαβαίνει τι λεπτέ διαφορέ. Σκηνάρα. Ε, θα συμφωνήσω πλήρω. Είναι σκηνάρα, θα συμφωνήσω. Είναι η μόνη σκηνή σε όλη την ταινία που μου δουλεύει από την αρχή ω το τέλο τη. Δεν θα την έλεγα αυτήν. Θα την έλεγα προφανή. Αλλά γιατί είναι κακό το προφανέ απαραίτητα. Στο Star Wars. Το Star Wars είναι προφανέ. Δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα αυτό και μάλιστα είναι πολύ σωστό που επαναλαμβάνονται και ατάκε από τον διάλογο στο Force Awakens γιατί για την ανάμνηση. Δεν είναι Force Ghost και καλά έκανα και το πάνω Exposition ότι είναι ανάμνηση, διότι κάποιο θα έλεγε κάτσε αυτό είναι φάντασμα τώρα, αλλά γιατί δεν λάμπει, δεν είναι μπλε. Καλά και το εξηγήσανε για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία και μάλιστα μου θυμίζει το Razal Ghoul στον Dark Rises, που που επανέρχεται σαν όραμα και πάλι λέει τι ίδιε ατάκε. Γιατί, γιατί παιδιά, είναι ο Κάιλο, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, στη συγκεκριμένη ταινία, που θυμάται τη σκηνή στην ε, γέφυρα στο Star Killer Base με τον πατέρα του. Και είναι η χειρότερη μέρα τη ζωή του. Το πώ γράφτηκε εδώ η σκηνή είναι το πώ θα ήθελε, πώ θα ήλπιζε ο Μπεν ο να πάει σκηνή ένα χρόνο πριν. Αλλά δεν πήγε γιατί ήταν αδύναμο. Και τώρα έρχεται αυτή η σκηνή και διαδραματίζεται όπω θα ήθελε να είχε πάει και να μην είχε σκοτώσει τον πατέρα του, να του δώσει το φωτόσπαθο ή τέλο πάντων να το πετάξει μακριά. Αν ζούσε η Κάρι Φίσερ, είμαι σίγουρο ότι θα είχαν βρει έναν τρόπο να βάλουν τη Λέια να είναι εκεί πέρα. Έτσι όπω το εξέλαβα εγώ, ο θάνατο και η θυσία τη Λέια είναι που έστειλε και άνοιξε μία δίωδο στον αληθινό Χάν Σόλο. Οπότε ήταν και ανάμνηση αλλά και μια δίωδο που άνοιξε και επικοινώνησε όντω με το Χάν Σόλο. Μου το πήρε από το στόμα. Ακριβώ αυτό είναι ότι χειρίστηκαν εξαιρετικά το θάνατο τη Λέα εδώ πέρα. Διότι καταρχά τιμάει το Last Jedi. Πέθανε ακριβώ με τον ίδιο τρόπο που πέθανε ο Λουκ στο Last Jedi και πάλι για χάρη του Μπεν. Οπότε εξυπηρετείται πλήρω ο χαρακτήρα, θυσιάζεται ένα, μια γονίκη φιγούρα για τον Μπεν Σόλο. Ο Μπεν ακούει τη μάνα του που τη είχε αδυναμία ήδη, το ξέρουμε από το 8 που δεν την πυροβόλησε. Πυροδοτεί αυτή την ανάμνηση από την αποτυχία, τη μεγαλύτερη αποτυχία ίσω στη ζωή του Κάιλο Ρεν, του Μπεν Σόλο. Έρχεται λοιπόν εκεί πέρα, γίνεται ό,τι γίνεται, Καλοπεγμένη, καλομονταρισμένη, καλογραμμένη σκηνή. Ο Φόρντ ήταν εκεί, δεν το τηλεγράφησε. Έπαιξε πολύ καλύτερα από την αντίστοιχη σκηνή στο Force Awakens. Και ο Adam Driver και πάλι τον έφαγε γιατί έπαιξε, ανέβασε κι άλλο τον πύχη. Και όταν ξεστομίζει στο τέλο του ατάκα, Dad. Και καθόλου φτηνό που ο Χάν Σόλο το απαντάει, I know. Γιατί και αυτό θα ήταν μια ανάμνηση που μπορεί να έχει, γιατί έτσι μίλαγε ο Χάν. Όταν λοιπόν ο Μπεν λέει Dad, είδα τον ε, απογειρασμένο τέλο πάντων, τον πιο νέο Μπεν Σόλο στα flashback του Last Jedi με τον Look. Λάτρεψε επίση το πώ ο JJ χειρίστηκε τη θεματική που εισήγαγε ο Ράιαν Τζόνσον στο επεισόδιο 8 για την δημοκρατικοποίηση της δύναμης. Την έδωσε στο φιν. Το λατρεύω αυτό, διότι για μένα είναι ο καλύτερος τρόπος να πας αυτή τη θεματική που έθεσε ο Τζόνσον στο επόμενο επίπεδο. Ο φιν μάλλον δεν έχει αρκετή δύναμη ώστε να γίνει τζεντάι. Δεν θα γίνει ποτέ τζεντάι, ελπίζω. Έχει όμω αρκετή έτσι ώστε να τη χρησιμοποιήσει για να παλέψει για τα ιδανικά στα οποία πιστεύει. Ο τύπο είναι χαμένο, δεν ξέρει πού πάει. Όταν όμω παλεύει για την αντίσταση, ξέρει πού πατάει και μόνο τότε ξέρει ποιο είναι. Γι' αυτό μου άρεσε ο τρόπο που χειρίστηκαν τον Φιν. Και μου άρεσε διότι πήρε το ταξίδι του από τι δύο προηγούμενε ταινίε, που για μένα δύο φορέ τώρα θα έπρεπε να είχε σκοτωθεί, και τον πήγε εκεί που έπρεπε. Ότι ναι, είμαι ο τύπο ο οποίο θα θυσιαστεί για την αντίσταση. Και είμαι 100% έτοιμο να θυσιαστώ. Πλέον δεν το σκέφτομαι καν. Αυτό μπορεί κάποιο να πει ότι ακυρώνει τη θεματική για τη θυσία ε, του επεισοδίου 8, ανάλογα το πώς θα εκλάβει κανείς τη θεματική για τη θυσία του επεισοδίου 8, για μένα είναι μια τέλεια εξέλιξη για το χαρακτήρα. Και αυτό το θέλω να σου πω κάτι που έβαλε ο JJ, μου άρεσε πάρα πολύ ως μια παρουσίαση αυτής της θεματικής του καθημερινού τύπου, ο οποίο γίνεται ήρωας, διότι η ταινία τον αποκόβει από την Ray πολύ βία. Η Ray πηγαίνει να παίξει το παιχνίδι των θεών κυριολεκτικά με μια τριάδα, ενώ ο Φιν μένει στον κόσμο των θνητών. Και στον κόσμο των θνητών ο JJ του δίνει πρόσβαση στη δύναμη και συνεχίζει αυτή τη θεματική που λέω, ότι ακόμα και από κάτω στον κόσμο των θνητών έχεις πρόσβαση στη δύναμη και μπορείς να κάνεις τη διαφορά που την κάνει ο Φιν στην τελική μάχη. Και μου άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπο που χειρίστηκε ο JJ τα ερωτικά του Φιν... Μπορεί κάποιο να πει ότι είναι πάρα πολύ μίζερο αυτό που συμβαίνει στο Finn, διότι είναι ερωτευμένο με την Ρέι αλλά η Ρέι δεν τον θέλει. Η Rose είναι ερωτευμένη με τον Finn, αλλά ο Φιν δεν τη θέλει τη Rose. Οπότε η ταινία εισάγει την Τζάνα και είναι σαν να λέει για μένα τουλάχιστον ότι ε, μάλλον θα παντρευτεί την Τζάνα έτσι για να παντρευτεί και να μην μείνει μόνο του. Αλλά και αυτό το βρίσκω μια πολύ ωραία παρουσίαση του καθημερινού ανθρώπου μέσα σε αυτή τη σαπουνόπερα στο Star Wars και με την ταινία να λέει ότι και ο καθημερινό άνθρωπο μπορεί να κάνει τη διαφορά και να είναι ηρωικό. Λοιπόν, είναι ένα περίεργο πράγμα διότι ο χαρακτήρα του Φιν και είναι ένα χαρακτήρα τον οποίο το θεωρώ στην αρχική του σύλληψη μια τεράστια χαμένη ευκαιρία. Δηλαδή, ο Στόρν Τρούπερ που αυτομόλυσε δεν εξερευνήθηκε ποτέ. Αλλά τι εξερευνήθηκε. Ένα άνθρωπο ο οποίο από όπου και αν προήλθε τέλο πάντων τρέχει και σταματάει να τρέχει. Στο νούμερο 7. Στο νούμερο 8 σου λέει γιατί σταματάει να τρέχει και γιατί επιλέγει να είναι με του καλού και στο νούμερο 9 τον δείχνει να είναι με του καλού και να παίρνει δύναμη από του καλού και δύναμη με κεφαλαίο Δ και με μικρό Δέλτα. Μου δούλεψε ο Φιν σε αντίθεση με τον Πό, ο οποίο δεν πήγε πουθενά. Δυστυχώ ο JJ τον είχε προορίσει στο 7 για να γίνει ο νέο Χαν, το 8 τον έκανε την νέα Λέα και το 9 τον έκανε την νέα Μίξα. Ο Φιν, ωστόσο, παρά το γεγονό ότι πάλι έχω παραπονάκι, το χρησιμοποιεί σε σημεία που βολεύουν την μπλοκή και δεν το κάνει πιο οργανικά όσο θα ήθελα. Δεν πειράζει, μέχρι εκεί φτάνει ο JJ. Έχουμε πάλι λίγο στο επεισόδιο 8 και πώ πολλοί λάτρε στο επεισόδιο 8 παρόν χέζουν το Rise of Skywalker ότι χέζει το 8. Δεν θα συμφωνήσω πλήρω. Με την έννοια ότι είναι κάποια σημεία τα οποία ευθέω παρακάμπτουν το 8 και όχι με κομψό τρόπο όπω το 8 παράκαμψε το 7. Ωστόσο, ο Φιν δεν είναι ένα από αυτά. Όντω συνεχίζει την εκδημοκράτηση τη δύναμη και είμαι ευχαριστημένο που το κάνει αυτό. Όταν ένα, το ένα από τα Hobbit που παίζει στο Rise of Skywalker λέει να χρησιμοποιήσουμε την κίνηση Holdo, η ταινία του, του λέει κάποιο επειδή μου ότι όχι, δεν γίνεται αυτή η κίνηση συνέχεια, γάμισε μα. Δεν το λέω, εγώ δεν το ξέλαβα κοροϊδευτικά. Ήταν σαν να απαντά η ταινία ξεκάθαρα στα fanboys ότι γιατί δεν το κάνανε παιδί μου και στο Death Star, γιατί δεν το κάνουν τώρα, γιατί μπλα μπλα Και λέει ότι κοίταξε να δει αυτό θέλει και ένα τεράστιο ποσοστό τύχη. Γάμισε μα τώρα, δεν μπορεί να το κάνει δεν είναι οι συνθήκε όλε οι ίδιε. Αλλά κάνει το χαρακτήρα του Μόναχα να φαίνεται τόσο ηλίθιο. Φαίνεται ηλίθιο, διότι τάξει, σου λέει ότι. Δεν κάνουμε το κόντο μανούβερ. Ναι, είναι το ίντερνετ. Yeah. Ο χαρακτήρα είναι το ίντερνετ. Λοιπόν. Ε, και το πάει έτσι και δεν το είδα σαν ανέρεση. Και πάνω απ' όλα, ότι το φάντασμα του Λουκ πιάνει το φωτόσπαθο του, του Άννακη. Το Λάτρε του Last Jedi θα το συγχαθούν. Πολέμοι του Last Jedi θα το λατρέψουν. Εγώ Σε θεωρώ. Τέλο του Last Jedi δεν σηκώνει φωτόσπαθο. Mm, δεν έχω το θέμα. Δε, το σηκώνει τελείω. Είναι illusion. Ρε. Δεν είναι πραγματικό το φωτόσπαθο που σηκώνει. Εγώ, εγώ αλλιώ τα εκλαμβάνω τέλο πάντων. Εκλαμβάνω... Το το Last Jedi ακυρώνει Μα... την απόρριψη. Εκεί το πάω. Εκεί το πάω ότι το Last Jedi και ο Ράιν Τζόνσον, παιδιά, αυτό κάνει γενικά για όποιου έχετε δει και το βίντεο του Knives Out. Ο Ράιν Τζόνσον κάνει το εξή πάντα. Παίρνει το είδο, το αποδομή για να το Ξαναφέρει ακριβώ όπω ήταν και να σου δείξει γιατί σου άρεσε εκ πρώτη. Τουλάχιστον εγώ έτσι εκλαμβάνω τις ταινίε του και ειδικά το Last Jedi. Η θέση λοιπόν του Last Jedi ήταν παρελθόν από το Force Awakens. Η αντίθεση ήταν γάμα το παρελθόν και η σύνθεση, γιατί είναι και μια μορφή διαλεκτική αυτή, είναι το ότι κράτα τα απαραίτητα στοιχεία του παρελθόν γιατί αλλιώ είσαι καταδικασμένο να το επαναλάβει. Γι' αυτό η Ρέι πετυχαίνει στο Last Jedi, γι' αυτό ο Κάιλο αποτυγχάνει και γι' αυτό ο Λουκ μαθαίνει. Και τι μαθαίνει, μαθαίνει ότι εγώ είμαι πασιφιστής, δεν θα σηκώσω φωτόσπαθο πραγματικά για να πολεμήσω κάποιον, άλλωστε πέθανα. Και στο επεισόδιο 9 λέει ότι ξέρει κάτι, εσύ πουλάκι μου θε να κρατήσει αυτό το φωτόσπαθο, κράτα το. Γιατί, γιατί δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει σκοπό να. Αυτό τώρα γιατί το πες. Έχω φτάσει στο σημείο στο βίντεο που λέω θετικά πράγματα για το Rise of Skywalker και μου το γαμάει αυτό. Γιατί είναι, έρχεται το φωτόσπαθο, τη λέει από το πουθενά και μάλιστα το συστήνουν με flashback. Αυτό. anyway, θέλω να πω ότι σε σημεία το επεισόδιο 9 κυρώνει, μάλλον παρακάμπτει το επεισόδιο 8, αλλά σε πολλά άλλα σημεία το συνεχίζει κανονικότατα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο και ψιλοευγνώμων γι' αυτό αν αποφασίσω ποτέ να ξαναδώ το Rise of Skywalker. Η μόνη σεκάνη που δεν μου άρεσε καθόλου στην ταινία είναι μία σεκάνη κοντά στην αρχή, στην οποία πηδάνε στο υπερδιάστημα, ή μάλλον θα έπρεπε να πω πιο σωστά, πηδάνε το υπερδιάστημα. Εκεί πέρα βλέπω τον JJ, ο οποίο δεν ξέρει ακριβώ πώ δουλεύει το σύμπαν του Star Wars η λογιστική του και στη μηχανική του πλευρά και κάνει ό,τι του έρθει, είναι λίγο ου, κοίτα περιπέτεια, εκεί νιώθω ότι το παράκανε και δεν μου δούλεψε, είναι μία μικρή σεκάνς, αλλά κατά τα άλλα δεν είχε τέτοια πράγματα που να πω ότι okay, βλέπω τον JJ ο οποίος δεν ξέρει πραγματικά τι κάνει και έχει παρερμηνεύσει την ουσία του πώς δουλεύει το σύμπαν του Star Wars. Το χιούμορ της ταινίας σε πολλά σημεία μου δούλεψε και στα σημεία που μου δούλεψε είναι παλιό κλασικό χιούμορ από αυτές τις αντάκειες που πέταγε ο Χάρισον Φόρντος, Χαν Σόλο, μου θύμισε το παλιό κλασικό Star Wars. Στα σημεία που δεν μου δούλεψε το χιούμορ το βρήκα ελαφρώς αηδία, αλλά αυτά είναι ελάχιστα. Δεν ένιωσα μαρβελίαση γενικότερα στο χιούμορ. Κοίτα, αν δεχτούμε ότι η αρχή μια ταινία εδραιώνει του ρυθμού τη και το ύφο τη, τότε το hyperspace skipping είναι ολόσωστο για του ρυθμού τη ταινία. Η παράνοια που συμβαίνει στην αρχική σε κάνει είναι η παράνοια που ένιωσα στο μοντάζ τη ταινία. Οπότε υπό αυτή την έννοια, μέσα στην όλη μαλακία που τη δέρνει σε σχέση με το μοντάζ τη, είναι πολύ έντιμη η ταινία. Πέρα από την πλάκα, θα πω το εξή: Ο JJ σε αυτή την ταινία προσπαθεί. Απλώ. Επειδή ο JJ εδώ πέρα δεν έχει το μυστικό όπλο, το οποίο δεν είναι καθόλου μυστικό, τη αντιγραφή, Φαίνονται όλε του οι αδυναμίε, χτυπάει ένα φράγμα των δυνατοτήτων του, που αυτό για έναν καλλιτέχνη είναι αξιοθαύμαστο. Βλέπει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αντιγράψω το of the διτζέντα, θα με πάρω με τι πέτρε και προσπαθώ να κάνω κάτι δικό μου. Και προσπαθεί να κάνει κάτι δικό του και απλά για μένα εκεί φτάνουμε στο λόγο που η ταινία δεν μου αρέσει καθόλου. Εν τέλει δεν μου δουλεύει, δεν με πιάνει. Λέγονται ατάκε οι οποίε δεν βγάζουν νόημα. Τσουπ δράση. Αλλάζει ένα χαρακτήρα κίνητρο χωρί προφανή λόγο ή πάρα πολύ εύκολα. Τσουπ Δράση. Ο JJ προσπαθεί. Απλώ εμένα η προσπάθειά του δεν μου αρκεί ούτε για πλάκα και βγαίνει και όλο μου το πρόβλημα στην ταινία. Ο Πάλπατιν είναι ο παππού τη Ρέι. Και λοιπόν, πέρα από το να τικάρει το κουτάκι του ότι Α, να έχουμε την θεματική, την σχέση, το ενδοοικογενειακό, το κάναμε. Ο Σνόουκ είναι κλόνο που δημιούργησε ο Πάλπατιν. Και λοιπόν, αν ο Πάλπατιν ήθελε να κρυφτεί, γιατί έφτιαξε ένα κλόνο ο οποίο του μοιάζει ύποπτα πολύ, α πούμε. Η Ray γιατρεύει ένα σκουλίκι και γυρίζει στο BB-8 αλλά στην πραγματικότητα γυρίζει το θεατή και λέει χρησιμοποίησα το, το, life force του και το έκανα για να θεραπεύσω το σκουλίκι. Στον BB-8 δηλαδή θέλω να πω οι ραφές είναι τόσο προφανείς ότι γυρίζει να πει τι συνέβη μόλις στον BB-8 με exposition. Το τι κάραμε και αυτό γιατί, γιατί μετά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το life force για το σχέδιο του Palpatine. Είναι τόσο εξόφθαλμο αλλά δεν είναι εξόφθαλμο με την έννοια ότι είναι Star Wars είναι προφανές. Είναι τόσο πολύ setup payoff σε πιο κάτω από βασικό επίπεδο που το βλέπα, έλεγα ρε φίλε, το Life Force τώρα πού το ξέρει άλλοι, το διάβασε στα βιβλία, γιατί, γιατί, βγήκε αυτό το concept και δεν το εξερευνά. Το Life Force είναι τα Midichlorians. Γιατί απλά το πετά και το ξεχνά. Κάτι τέτοια με κάνα να βλέπω την ταινία και να με εξουθενώνει η ταινία. Η Κανάτα στο επεισόδιο 7. Για, γιατί είμαστε σε κεφάλαιο JJ τώρα. Είπε όταν τη ρώτησε ο Χάν πού βρήκε το φωτόσπαθο αυτό, λέει: Ωραία ερώτηση για άλλη στιγμή. Ποια είναι η στιγμή, Πότε θα έρθει αυτή τη στιγμή. Δεν με νοιάζει να απαντηθεί. Απλώ θέλω να πω ότι η νοοτροπία του να θέτει ερωτήματα σε βάζει σε ένα τρυπάκι ότι πρέπει να τα απαντήσει. Και ο JJ φιλότιμα σε αυτή την ταινία προσπάθησε να τα απαντήσει. Και τι έκανε. Τι κάρε κουτάκια, απλώ έδινε απαντήσει. Τη έδινε, τη έδινε. Ωραία, πάρε αυτό. Σα ικανοποίησε, σα ικανοποίησε. Πολύ ωραία. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Λογική τρύπα στο σενάριο. Θα σα βρω 5-6, θα μου βρείτε και στι αλλε άλλε 2-3. Δεν με νοιάζουν αυτέ. Με νοιάζει ότι όλα αυτά που απάντησε έσκαψε τον εαυτό του σε ένα λάκκο από τον οποίο δεν μπόρεσε ποτέ να βγει. Γιατί μπήκε σε μια νοοτροπία ότι θέτω ερωτήματα και τώρα ο θεατή μου απαιτεί απαντήσει. Και απλώ δεν περίμενε ο ίδιο ποτέ να γυρίσει για να τι απαντήσει. Και τώρα απλά το κάνει διαδικαστικά. Και εκεί μαζί με του ρυθμού, οι οποίοι υπήρχαν ξεκάθαρα για να καλύψουν όλα αυτά τα κενά, τα συναισθηματικά κενά, όχι τα λογικά κενά, όχι plot holes. Δεν με νοιάζει αυτό από να με και μετά καθόλου. Έκανα την ταινία να με κουράζει και να με απογοητεύει τόσο πολύ. Εν τέλει, τέλο πάντων, αυτή η νοοτροπία θα σε κάνει να προσπαθήσει να ικανοποιήσει του πάντες και θα καταλήξει να ικανοποιεί πολύ λιγότερου από όσο υπολόγιζε. Εντάξει, ο Σύφη Μπράβο, θέλω να πω μπράβο, χαίρομαι ρε παιδί oh, μου. Κάποιο τα ικανοποιήσει. Τώρα εγώ. χαίρομαι, εγώ εκνευρίστηκα προχθέ, θα σα το πω αυτό. Εκνευρίστηκα προχθέ που το άρεσε την σε μια έκρηξη. Είχα σοκαριστεί τόσο πολύ από το πόσο με κατέστρεψε αυτή η ταινία όσο την έβλεπα. Που όταν είδα το σύμπαν χαμογελάει, είδα κόκκινο. Αυτό προφανώ ήταν δικό μου εγωιστικό πράγμα. Απλώ ο, ο JJX έσκαψε τον εαυτό του σε ένα λάκκο που αναγκαστικά θυσίασε πολλά πράγματα. Τη ταινία, όχι του Star Wars του, τη ταινία του για να μπορέσει να τα απαντήσει και τα απάντησε με έναν τρόπο που με έκανε να μην δίνω δεκάρα. Και αυτό είναι άδικο και προ εμένα νιώθω. Αλλά κυρίω προ τον ίδιο. Είναι κρίμα. Ολοκληρώθηκε η νέα τριλογία των sequel και εν τέλει. Μπορώ να πω ότι η νέα τριλογία των sequel ακολούθησε την αρχική ιδέα και γενική εικόνα του Λούκας, όχι μέσω λαμία, μέσω Πλούτονα, αλλά την ακολούθησε. Έχουμε έναν νέο θηλυκό χαρακτήρα Τζεντάι που εισάγεται μετά το επεισόδιο 6. Ο τελικός ανταγωνιστής είναι ο Πάλπατιν και αυτό. Η βασική εικόνα του Λουκ ο οποίος έχει πάει σε εξορία και όλα αυτά είναι εκεί. Απλώς δεν έγινε σε καμία περίπτωση όπως θα το ήθελε ο Τζόρτζ Λούκας. Βλέποντας το The Rise of Skywalker μπορώ να πω ότι μου αρέσει που πηγαίνει η ιστορία. Η sequel trilogy ως σύνολο θα πω ότι μάλλον είναι καταστροφή με την έννοια του ότι η πρώτη ταινία θέτει κάποια πράγματα. Τα οποία δεν τα συνεχίζει η δεύτερη όλα, και μετά η τρίτη αποφασίζει ότι ήθελε να τα πιάσει από την αρχή και κάνει πράγματα που θα έπρεπε να μπουν στην πρώτη ταινία, αλλά η πρώτη ταινία δεν μπήκε στον κόπο να τα κάνει, και η δεύτερη κατέστρεψε πράγματα που η πρώτη έκανε. Τέλο πάντων, γενικώ, ω τριλογία δεν θα πω απαραίτητα ότι δουλεύει. Το The Rise of Skywalker είναι η μόνη ταινία τη τριλογία που θέλω να την ξαναδώ, ήδη την έχω δει δύο φορέ και μου άρεσε εξίσου τη δεύτερη φορά, και νομίζω ότι είναι η μόνη ταινία τη τριλογία που μπορώ να πω κάτι παραπάνω από το. Ε, οκ, okay, υπάρχει και αυτή η ταινία. Όντω μ' αρέσει και ευελπιστώ και θα το κάνω να γυρίσω πίσω στις δύο προηγούμενες ταινίες τριλογίας και πραγματικά να τις εκτιμήσω με έναν τρόπο που δεν τις έχω εκτιμήσει μέχρι στιγμής βλέποντάς τις μέσω από το πρίσμα του The Rise of Skywalker γιατί δεν κρατάω καμία κακία πλέον στις δύο προηγούμενες ταινίες. Για μένα είναι ακριβώς το αντίθετο. Επειδή ήρθε το Force Awakens, αλλά ήταν setup, οπότε πίστευα ότι μπορώ να συγχωρήσω κάποια πράγματα και συγχώρησα κάποια πράγματα επειδή μου δούλεψε το 8 τόσο πολύ, το αγαπώ. Αλλά το 8 έβαλε ένα τεράστιο στοίχημα. Έβαλε το στίχημα ότι θα καταστρέψω πολλά πράγματα που κάνει το 7, αλλά νομίζω ότι ο Ράιντ Τζόνσον δεν είχε ποτέ υπόψη του ότι <laughs> θα επιστρέψει ο JJ. Γιατί αν ήταν ο Τρέβορο ή αν ήταν οποιοδήποτε άλλο, στα αρχίδια του να συνεχίσει το επεισόδιο 7. Θα έπαιρνε τα νήματα του 8 και θα προχώραγε. Προ ποια κατεύθυνση δεν ξέρω, μπορεί να μια καταστροφή τεράστια. Μπορεί να μην έφερε τον, Βασικά δεν έφερε τον ούτε για πλάκα και θα πηγαίναμε κάπου το που τελικά έχασε, ομολογώ, ο Ράιαν Τζόνσον. Διότι ήρθε ο Τζέιτζε και λέει: Ρε φίλε, τι έκανε εδώ πέρα, κάτσε λίγο, περίμενε. Και πήρε κάποια πράγματα με περισσότερο σεβασμό από ό,τι περίμενα, ομολογουμένω, και τα άλλαξε. Οκ, okay, δηλαδή δικαιωματικά κιόλα, έτσι. Όπω εγώ χαίρομαι που ο JJ ο Ράιαν έχεσε τον JJ λίγο, έτσι και ο Τζέιτζε έχει κάθε δικαίωμα να χέσει τον Ryan λίγο. Και το έκανε. Σε κόστο τη τριλογία, αλλά anyway. Εγώ δεν πιστεύω ότι περατώθηκε το όραμα του Λούκα με την έννοια ότι από ό,τι είχα ακούσει στα αρχικά του draft τη τριλογία, ο Uber δεν είχε σκοπό να γίνει ποτέ ο Palpatine. Μιλάω για τα τα Dark Empire. Όχι, μιλάω για τα draft που είχε ο Λούκα πριν βγουν τα Prequel. Που ο Πάλπατιν θα Α, ήταν okay, που θα τον επεισόδιο το, τελ, 6. το τελικό εμπόδιο ε, του επεισόδου 9. Σωστά, στα αρχικά draft. 1978, μάλλον. Ο, ο Βέιντερ πεθαίνει στο 6, ο Αυτοκράτορα όχι, η Λέα και η αδερφοί του Λουκ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και στο επεισόδιο 7-8-9 θα κυνηγάγαν τον Αυτοκράτορα να τον φάνε. Με ένα νέο θηλυκό χαρακτήρα του Ντάι που θα εισαγόταν στο 7 όπω ακριβώ έγινε πια. Σωστά, σωστά. Άρα, αν μιλά για αυτά, οκ, okay, γιατί ο Λούκα όταν έγραψε τον Uber που έγινε ο Σνοκ δεν ήταν ο Πάλπατιν ποτέ. Εγώ και πάλι πιστεύω ότι χέζει το όραμα του Λούκα και μόνο που υπάρχουν πνεύματα Σιθ είναι πρόβλημα, δεν το ο ήθε η Λουμινάρα Ουντούλη και η Αίλα Σεκούρα είναι φαντάσματα, είναι πρόβλημα. Σημαίνει ότι όλοι οι Τζεντάι και ακόμα και αυτοί που δεν το αξίζανε κάπου γίνανε φαντάσματα. Και να σα πω και κάτι: το να χέσει ακόμα και τον ίδιο τον Τζορτζ Λούκα δεν είναι εγγενώ προβληματικό για μένα. Αρκεί να μου το χτίσει, αρκεί να μου το αναπτύξει. Γιατί εν τέλει ο συντηρητισμό αυτό είναι να λέμε δεν αγγίζουμε αυτό που έγινε παλιά. Μπορεί να το αγγίξει με πολλού έτσι περίεργου πικάντικου τρόπου, αλλά να το κάνει χτισμένα, να το κάνει μαγκιόρικα. Γι' αυτό το μ' άρεσε το Last Jedi, γιατί αυτά που κάνει το Awakens, με γιόρικο τρόπο. Θα μου υποκριτή αν έλεγα ότι μην αγγίξει Λούκα ή μην αγγίξει Ράιαν Τζόνσον. Άγγιξε τον, πήραξε τον, αλλά κάτω να είναι κερδισμένο. Δυστυχώ εμένα δεν μου το έκανε και έτσι δεν μου δουλεύει και εμένα η τριλογία στο σύνολό τη. Δεν θα ξαναπάω στην εμένα τώρα Ζωσκάιου και σε καμία περίπτωση, αλλά έχουμε ένα σύνθημα και Γιάννα και μου θα έρθει σε τρει μήνε και θα το δω εκεί. Ελπίζω. Όχι, δεν θα το έχω δει 40 φορέ. Καλά, αυτό θα το έχει δει 40 φορέ. Εγώ θα εμποτιστώ από αυτά που λέει ο Σύφη, γιατί τα ακούω αυτά που λέει ο Σύφη, ακόμα και αν διαφωνώ κάθετα αυτή τη στιγμή. Και θα προσπαθήσω να δω αν μπορώ να, το... να μπω λίγο στη δική σου οπτική γωνία. Γιατί αν μπω, εγώ θα έχω κερδίσει πιο πολύ το Σύφη. Γιατί θα έχω και το Last Jedi που το κόλλο Και ένα μεγάλο μου παράπονο από την ταινία είναι φανμποίστικό. Μπορεί και να είναι, αλλά. Παρταβγό. Παρ τα... Είναι ότι δεν έκλεισε 9 ταινίε. Έκλεισε 3 και έκλεισε 6. Τα prequel έκανε σαν να μην υπάρχουν πέρα από δύο αναφορέ και ο John Williams υποθέτει ότι ηχογράφησε πράγματα από τα prequel και κόπηκαν όλα από τον JJ. Κόπηκαν όλα. Αυτό δεν μπορώ να ξεκινήσω να σα λέω πόσο με απογοήτευσε. Είναι το επεισόδιο 9. Όταν το λε 9, πρέπει να λάβει υπόψη σου ότι υπάρχουν και τρει ταινίε πριν το επεισόδιο 4. Είσαι το 9. 9 πλην 6, 3. Τρία είναι τα prequel. Λάβε τα υπόψη σου. Και ακόμα και αν δεν τα γουστάρει, στον Days of Future Past αγκάλιασε και το X-Men Origins Wolverine και το X-Men 3. Γιατί να μην τα κάνει και να βρει ακόμα ένα πάτημα για να τριχάσει το fanbase. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Anyway, δικό μου θέμα αυτό. Πε ότι δεν φταίει η ταινία. Το καιλό, Ray με τον Πάλπατη μέσα για μένα ήταν αυτό που ήθελα από τα prequel. Εντάξει. Ήταν ήθελα... πάντα με Anakin και Πάλπατη. Όχι, ήθελα πολύ παραπάνω πράγμα διότι δεν υπήρξε αυτή η δομή τη σχέση μεταξύ Όχι, αλλά... Ray και Kylo ώστε να δω τον παραλυσμό. Και αν να μου φεύγει με ένα προφανή παραλυσμό Star Wars σημαίνει ότι δεν υπήρχε για μένα. Ήταν ένα σωστό τρόπο να το αντιμετωπίσει ο Anakin και γι' αυτό ο Anakin έχασε και ο Kylo κερδίζει. Δεν στηρίχτηκαν πολύ στην σχέση του. Ακόμα και ο Ράιαν δεν το έκανε πιο εξόφθαλμο. Ότι αυτοί οι δύο παίζει και να ερωτευτούν. Που είχε πει ότι η σκηνή που αγγίζουν χέρια στην καλύβα είναι η ερωτική σκηνή του. Α πούμε, το είπε, αλλά εγώ δεν το ένιωσα. Ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Ήθελα παραπάνω, όπω πάντα. Ήθελα παραπάνω. Μια ερώτηση. η Ζόρι Μπλίσκι και η Τζάνα γιατί υπήρχαν στην ταινία. Θέλω να πω, υπήρχαν ξεκάθαρα για να προωθήσουν την πλοκή, αλλά και ω μια απόπειρα να δώσουν ε, ε, μια υφή παραπάνω στον Πόου και τον Φιν. Αλλά ρε παιδιά, τώρα η Ζόρι Μπλή. Θα λέμε η Θεία, εννοούμε γκόμενα. <laughs> γκόμενα, να σου πω κάτι. Μέχρι εκεί φτάνει ο JJ. Το δέχομαι, ρε φιλε. Γκόμενα, γκόμενα. Γκομενικά στο Στάργο. Γιατί όχι. Απλώ το πρόβλημά μου είναι ότι η Ζόρι Μπλή, όταν βρίσκει τον Πόου, θέλει να τον δολοφονήσει και όχι για γκομενικού λόγου. Μετά με τον Πόου έχουν μια μισοχυσιά κουβέντα πάνω σε μια ταράτσα και μετά του δίνει τον μόνο τρόπο να. να φύγει για τον πλανήτη. Δηλαδή, αλλαγέ κινητρών που είχα να δω από του πειρατέ τη Καραϊβική 3. Και η Τζάνα πολύ πιο έντιμα, βοηθάει αμέσω τον Φιν. Ταυτίζονται ω πρώην Stormtroopers. Η Τζάνα είναι ο Φιν. Ως η Τζάνα είναι ο Φιν, ο θηλυκό Φιν, οπότε ευνανισμό, αλλά και ταυτόχρονα σεξ. Αλλά υπάρχει και ένα απλό ταυτό τώρα που λέω είναι μετα, αλλά δεν είναι τόσο μετα λόγω κατάληξη. Η Τζάνα υπονοείται έντονα και από τον Λάντο και από την ίδια ότι είναι η κόρη Λάντο. Ή αν δεν είναι βιολογική, κόρη υπονοείται ότι θα την υιοθετήσει. Ναι, οκ, okay. αλλά μιλάει για το παρελθόν και υπήρξε μια υπόνοια. Τέλο πάντων, το πρώτο τάγμα στόχευσε συγκεκριμένα τα παιδιά των πρωταγωνιστών τη παλιά τριλογία. Εξού και ο Σνόουκ τσίμπησε τον Κάιλο, εξού και τσίμπησαν την Τζάνα. Κόπηκε όλο αυτό, αλλά παραμένει αυτή η υπόνοια στην τελευταία σκηνή του. Που όμω, επειδή ο Μπιλίν Τι Γουίλιαμ είναι σου άγκρε, παιδί μου, είναι ακόμα και στα 80 του, είναι σε φάση. Το έχουμε. Το έχουμε και χωρί βιάγκρα. Το έχουμε. Τη μιλάει, γυρίζει και τη μιλάει, τη λέει: Εγώ είμαι από εκείνο το σύστημα. εσύ από που είσαι. Του λέει: Αυτή δεν ξέρω. Και τη λέει αυτό: Θε να ανακαλύψουμε μαζί. Προφανώ είναι υπόνοιο ότι είναι πατέρα, αλλά εγώ το εξέλαβα ω κάτι. Άλλο και βγήκε λάθο. Anyway, αυτό που θέλω να πω είναι ότι με όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε συμπεριλάβει στην ταινία και με όλα αυτά τα μαγκάφιν τα που κυνηγάμε συνέχεια και τα αντικείμενα που μα οδηγούν σε άλλα αντικείμενα και σε σάπλωτ και σε σάπλωτ και ερωτήματα κτλ. Και δεν θα μπορούσαν να, να απλουστευτούν όλα αυτά. Ή εφόσον δεν απλουστεύτηκαν, να πάρουμε άλλη μισή ώρα για να αναπνεύσει λίγο και ο ρυθμό και να αναπνεύσουν λίγο και οι χαρακτήρε και τα κίνητρα. σω να δικό την ταινία αντιμετωπίζοντά την ω ταινία. Πιο ταιριαστό θα ήταν αν την έβλεπα ω σκαλέτα. Η σκαλέτα τι είναι, είναι όταν παίρνει παιδί μου την περίληψη τη ταινία ή το treatment της ταινία, δηλαδή μια εκτενή περίληψη και την σπά σε σκηνέ. Νιώθω ότι είναι λοιπόν τα points του σεναρίου που βάλαν ηθοποιού, βάλαν πρόβε, βάλαν και μουσική, βάλαν και εκρήξει γιατί δραματοποιήσανε. Πιο πολύ αυτή την υφή μου άφησε η ταινία παρά μια ολοκληρωμένη προσπάθεια. Αν έγραψαν 500 σελίδε σενάριο, ξαναλέω, γιατί να μην δώσει 30-40 λεπτά παραπάνω. Ή αλλιώ, γιατί να μην πετσοκόψει πράγματα ώστε να κάνει ένα πολύ πιο απλουστευμένο πραγματάκι το οποίο να, τσουλάει πιο όμορφα και να βγάζει και περισσότερο νόημα και να μην σε κάνει εμένα τουλάχιστον να απορρίσω ότι τι έγινε τώρα, γιατί υπόθηκε αυτό αδράση. Πάμε. Πολλοί είπαν στο ίντερνετ ότι η ταινία του θύμισε την 8η σεζόν του Game of Thrones. Δηλαδή ότι είναι πολύ βιαστική και καταλαβαίνει τα πολλά, από τα τι, αλλά τα πώ λένε πάρα πολύ ότι πώ στάσαμε ως εδώ. Θα συμφωνήσω μεν. Σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπήρξα πάρα πολύ επική με την 8η σεζόν των Game of Thrones, γιατί δεν είμαι τόσο επική με αυτή την ταινία. Διότι μου θυμίζει και μια άλλη ταινία, παιδιά. Το Justice League. Μια ταινία πραγματικά τέρα του Frankenstein, όπου μπήκανε πάρα πολλοί μάγειρε στην κουζίνα και βγήκε ένα πράγμα το οποίο έλεγε ο ένα. Κάνε και αυτό. Έλεγε ο άλλο. Κάνε και αυτό. Έλεγε και εκείνο να κάνω και αυτό. Που θέλω. Kennedy, Iger, JJ fans. Ο JJ έπρεπε να το περατώσει όλο αυτό με τον Τέριο. Πήγαν να ικανοποιήσουν του πάντε και θα δείξει πόσου τελικά κατάφεραν να ικανοποιήσουν. Απλώ το θέμα είναι ότι ακόμα και αν δεν συμπαθώ τον JJ, ακόμα και αν δεν συμπαθώ αυτό που έκανε ο JJ εδώ πέρα, αυτό που κατέληξε να μα παρουσιάζει αδίκω προ εκείνον και το όραμά του. Είναι μια ταινία πραγματικά ταινία επιτροπή. Είναι πραγματικά μια ταινία επιτροπή που πόπο θέ μου έχει τόσε γραφέ που είναι σαν τη στολή τη Catwoman τη Michelle Pfeiffer τον Batman Returns που είναι πολλέ κουπιδοσακούλε με ράματα χωρί το σεξ. Τη λατρεύω την ταινία. Τη λάτρεψα και την πρώτη φορά που την είδα και τη δεύτερη. Οπότε νιώθω ότι πλέον επιβεβαιώθηκε ότι δεν θα τη μισήσω ποτέ. Μπορεί κάποτε να μην τη λατρεύω, αλλά προ το παρόν τη λατρεύω. Για μένα τα έκανε όλα σωστά και για μένα έσωσε την τριλογία των sequel. Η οποία η τριλογία των sequel δεν ξεκίνησε όπω ήθελα. Δεν συνέχισε όπως ήθελα, έγιναν όμως κάποια πράγματα με τα οποία συμφώνησα και εν τέλει κατέληξε ακριβώς όπως ήθελα. Δυστυχώς, τελευταία στιγμή έγιναν κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει από την αρχή, αλλά πλέον μπορώ να πω ότι λόγω του The Rise of Skywalker δεν κρατάω πλέον κακία στην sequel trilogy. Η δουλειά που είχε να κάνει ο JJ ήταν ψιλοαδύνατη, δηλαδή είχε να ξεπεράσει ένα εμπόδιο που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Το ότι ο κάθε θεατής που είναι φαν του Star Wars, θέλει πολύ συγκεκριμένα κάτι εντελώς διαφορετικό από το διπλανό του και έπρεπε να δώσει σε όλους αυτό που θέλουν. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα τους ικανοποιήσει όλους. Δεν θα βγούνε από την αίθουσα όλοι ικανοποιημένοι. Για μένα αυτό που έκανε ο Τζέτζι είναι ότι έβαλε κάτω τους λόγους για τους οποίους αγαπάει το Star Wars, τους ε, συνέραψε μαζί και αυτή είναι η ταινία. Είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει διότι αποδεικνύει ε, την αγάπη του για το Star Wars που δεν το έκανε στο 7 φοβισμένος για αυτό που αναλάμβανε και εδώ πέρα καταφέρνει να σώσει την τριλογία μαζί με τον Τέριο και να σώσει την κατάληξη για μένα του «Star Wars». Δεν περίμενα μπαίνοντα να δω την ταινία ότι θα με ικανοποιήσει τόσο πολύ. Νόμιζα ότι οκ, okay, θα περάσω καλά, αλλά δεν θα τρελαθώ. Το ότι θα λατρέψω την ταινία και θα την αγαπήσω δεν το περίμενα. Μπράβο στο JJ που κατάφερε να μου θυμίσει γιατί αγαπάω το «Star Wars» και εύχομαι και σε άλλους θεατές να μπουν στην αίθουσα και πραγματικά να του θυμίσει για ποιο λόγο ερωτεύτηκαν το Star Wars όπω έκανε και με μένα. Η ταινία για μένα είναι η επιτομή του Star Wars να είναι και ό,τι να είναι. Το επεισόδιο 7 είχε ένα απέσιο κατά τη γνώμη μου όραμα, αλλά είχε μια πυξίδα. Την απολάμβανα σαν ταινία δράση, ακόμα και αν δεν μ' άρεσε σαν επεισόδιο 7. Αυτή η ταινία είναι πέτα ό,τι μπορεί στον τοίχο και ήλπιζε να είναι αρκετά Star Wars και ο κόσμο να το βρει αρκετά Star Wars ώστε να γουστάρει. Όπω σου δούλεψε εσένα η κατάληξη και σου έκανα συγχωρέσει τι άλλε δύο, ή θα σε κάνα τι συγχωρέσει, ελπίζει. Εμένα με έκανε να απογοητευτώ και να λέω ότι. Αν θα ξαναδώ το επεισόδιο 7 και το 8, αν, γιατί μου, μου μόλυνε και το 8 τώρα, γιατί καταλήγει εδώ αυτό το πράγμα, σε κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου, μάλλον θα σταματάω στο 8 και θα τελειώνω σε ένα πράγμα το οποίο δεν έχει πραγματικό φινάλε, αλλά έχει ένα θεματικό φινάλε. Αν το θέμα σα είναι να τικάρει κάποια βασικά κουτάκια, να σα απαντήσει ερωτήματα που σα δημιουργήθηκαν, που πρέπει οπωσδήποτε να απαντηθούν, ή να έχει κάποιο αδιόρατο σεβασμό στη μυθολογία, απλά αναφέροντα αυτό το σεβασμό, τότε πιστεύω ότι θα στο με αυτή την ταινία, θα περάσετε μια χαρά. Έχουν υπάρξει πολύ χειρότερε ταινίε. Προφανώ είναι η λιγότερο αγαπημένη μου ταινία Star Wars. Όχι επειδή δεν πήρα αυτά που ήθελα στα Star Wars, επειδή δεν μου λειτουργεί σαν κινηματογραφική εμπειρία. Αυτή η ταινία δεν. Μπορώ να δω πώ θα είναι rewatchable για μένα, α πούμε. Θα δείξει, θα δείξει. Θα τη δω όταν βγει σε Blu-ray DVD. Λυπάμαι μεν αλλά νιώθω ότι τώρα ξεκινάει το καλό Star Wars που μπορεί ή μπορεί και όχι, θα δείξει, να φάνε το κράξιμο και ίσως και την αντιστοιχία ας πούμε στο box office και να δουν ότι όταν διαπράττει σίβηρ προς το δημιουργό υπάρχουν και συνέπειες δεν μπορείς να μπαίνει με τσογλανιά όπως μπήκαν το 2015. Εμένα δεν μου άρεσε και η ταινία συνοψίζεται στην τελευταία σκηνή μεταξύ Poe και Ζόρι μπλή, όπου ο Πό την κοιτάει έτσι, η Ζόρι είναι σε φάση όχι, και ο Πω κάνει ένα βλέμμα στον εαυτό του ότι, «Οκ, okay, απόψε μαλακία. Και έτσι έζησα εγώ εκείνη τη βραδιά για το επεισόδιο 9. Εσεί το είδατε το The Rise of Skywalker, πάθατε γκαγκά, το λατρέψατε, το μισήσατε. Πείτε μα ποιε ήταν οι ειλικρινεί σα αντιδράσει στο The Rise of Skywalker. Θα σα παρακαλέσουμε με ευγένεια, δεν υπάρχει κανένα λόγο να σφαζόμαστε, επειδή του ενό του άρεσε ταινία, του άλλου δεν του άρεσε. Ε, Α είμαστε πολιτισμένοι και ο καθένα παίρνει από την ταινία αυτό που έχει να δώσει. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να τσακωνόμαστε. Και πάρτε και παράδειγμα, χωρί να είμαστε φόρου, είμαστε σίγουρα diet στο πώ εκλαμβάνουμε κάποια πράγματα. Και πρώτα απ' όλα για την αγένεια, το λέει και το λέω για να τα ακούω εγώ, γιατί εγώ αντέδρασα πάρα πολύ ακραία όταν τελείωσε η ταινία, ε, και προ τον ε, Σίφη εδώ πέρα. Οπότε, παιδιά, δεν υπάρχει λόγο. Εν τέλει, τέλει ό,τι και αν νιώθουμε, είναι μια ταινία. Από εκεί και πέρα, κάθε σα like κάθε σας κοινοποίηση και κάθε σας εγγραφή στο κανάλι θα μας βοηθήσει και εμάς να συνεχίσουμε να διαδιώμαστε. Να διαδίζουμε. Να διαδίζουμε. Ωστότε. Να διαδίζουμε αν το εκλάβουμε μέσα από την σχέση της Ρέι και του Κάιλο στη συγκεκριμένη ταινία. Δεν θα ήθελα να διαδίσουμε έτσι, αλλά ας πάει στο διάλογο. Εγώ διαδίζω, ας πάει στον διαδίζω ήδη. Ας πάει στο Σίντιους.